αντί να φτιάχνουν φοιτητικές εστίες για να μπορούν τα παιδιά μας να σπουδάσουν σε όλα τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, δίνουν εκατομμύρια ευρώ για να φτιάχνουν αστυνομίες, λες και τα παιδιά μας είναι εγκληματίες. Σήμερα ερχόμαστε μάλιστα από μια κινητοποίηση όπου σκοτώθηκε ένας διανομέας το Σάββατο στον Οροπό, μόλις 17 χρονών. Ούτε φοιτητής δεν πρόλαβε να γίνει. Ή θα σκοτώνουν τα παιδιά μας, ή θα τα καταδικάζουν στην αμάθεια και στην καταστολή. Είναι απαράδεκτοι. Καταδικάζουμε πραγματικά αυτό το όργιο τρομοκρατίας εδώ πέρα που είναι έξω από τα πανεπιστήμια και καλούμε και σαν εργατικά σωματεία πραγματικά να αποχωρήσουν οι δυνάμεις καταστολής. Δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα. Τα παιδιά μας δεν είναι εγκληματίες. Είναι αυριανοί εργαζόμενοι και θέλουν να σπουδάσουν. Είμαστε αλληλέγγυοι σαν Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε και εμείς αλληλέγγυοι στον αγώνα και σίγουρα πάρα πολλά σωματεία αυτή τη στιγμή που δεν βρίσκονται εδώ πέρα. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και είμαστε δίκαιοι.